όλα τα νέα για την κατάσταση του Φάνη Μπολέτσι και έχουμε και το οριστικό spoiler για το ποιος θα είναι ο πρώτος υποψήφιος της εβδομάδας. Πριν συνεχίσουμε στο βίντεο, μια εγγραφή στο κανάλι και ένα like μας βοηθά να συνεχίσουμε την έγκαιρη ενημέρωσή σας. Χαμός είχε γίνει με τον τραυματισμό του Φάνη Μπολέτσι, με το τρέιλερ να τον δείχνει να μην μπορεί να περπατήσει και τους συμπαίχτες του να είναι σε σύγχυση. Ο Φάνης είναι καλά και δεν διατρέχει ούτε κάποιο κίνδυνο η υγεία του και ούτε κινδυνεύει η παραμονή του στο παιχνίδι. Μάλιστα, θα τον δούμε κιόλας στη συνέχεια του επεισοδίου μετά τον τραυματισμό του. Ο νέος τραυματισμός δεν έχει καμιά σχέση με τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όλα καλά λοιπόν με τον Φάνη Μπολέτσι και αναμένουμε να τον δούμε σύντομα να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει στο αγώνισμα για την πρώτη ασυλία. Εδώ έχουμε ανατροπή στις πρώτες πληροφορίες που είχαν διαρρεύσει και η ομάδα που θα επικρατήσει θα είναι η κόκκινη. Έτσι λοιπόν, η μπλε θα είναι αυτή που στο συμβούλιο του νησιού θα βγάλουν το πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση και δεν θα είναι άλλη από την Ευγενία Μπόρλα. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε με νέο βίντεο. Για να μην το χάσεις, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε!